Καλημέρα, coach. Καλημέρα, καλημέρα. Και ευχαριστώ πολύ, γιατί δεν είναι εύκολο και δεν είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα, ύστερα από μια μεγάλη διοργάνωση, όπου το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι αυτό το οποίο ακριβώς περιμέναμε. Ναι. Να βγαίνετε και να μιλάτε και να λέτε τις απόψεις σας. Είδα χθες και τον Ανδρέα τον Γλυνιαδάκη που βγήκε στον Αντένα και μίλησε. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει και την όλη λογική που έχει ξεκινήσει στην εθνική ομάδα από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο Φώτης Κατσικάρης, με αυτή την ανακοίνωση που εξήγησε με έναν προς έναν τις επιλογές που έκανε, και συνεχίζεται ακόμα και τώρα που τελείωσε η διοργάνωση και συνεχίζεται να είσαστε στο σωστό δρόμο. Έτσι τουλάχιστον το εισπράττω εγώ. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην μιλήσουμε ή να μην κάνουμε οτιδήποτε, και τόσο αφορά το προπονητικό επιτελείο όσο και τους παίχτες. Ούτε και έχει συζητηθεί κάτι ώστε να προστατεύσουμε, ξέρω εγώ, να πούμε, να βάλουμε μια γραμμή πάνω στην οποία θα κινηθούμε. Mm-hmm. Όλοι μας είμαστε ανοιχτοί. Ό,τι χρειάζεται να συζητηθεί, θα συζητηθεί. Νομίζω όλα τα παιδιά είναι το ίδιο. Απλά το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι τρέχουν οι υποχρεώσεις. Σωστά, σωστά. Αυτό είναι λογικό. Ο καθένας μέσα σε χρόνο ελάχιστο πρέπει να ξεφύγει λιγάκι από όλο αυτό που έγινε στην Ισπανία και να ταξιδέψει, να βρεθεί με την ομάδα. Γιατί περισσότεροι ταξιδεύουν, να βρεθεί με την ομάδα του. Και αυτό, ας πούμε, δημιουργεί ένα πρόβλημα. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο λόγο να μην υπάρχουμε, ας πούμε, στην ενημερώτηση. Σωστό είναι, έτσι είναι όπως το λες, αλλά δεν γίνεται πάντα. Το αυτονόητο στην Ελλάδα πολλές φορές δεν γίνεται. Εκεί είναι το θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Εντάξει, εμείς προσπαθήσαμε από την αρχή να περάσουμε μια έτσι αίσθηση ελευθερίας στα παιδιά, σε όλες τις σχέσεις που είχαμε μέσα στη συνεργασία μας, αλλά και στον τρόπο που επικοινωνούσαμε, και νομίζω ότι αυτό το πετύχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, συνήλθαμε, έχουμε συνειδητοποιήσει. Η δύσκολη μέρα ήταν η Δευτέρα, έτσι, και λόγω του ότι έγινε ένα έκτακτο ταξίδι αμέσως μετά το παιχνίδι, και γενικά η πίκρα ήταν πολύ μεγάλη, και μιλάω και για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι αντιπροσωπεύω από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που ήμασταν στο γκρουπ αυτό που ταξίδευσε, γιατί όλοι μας θέλαμε τουλάχιστον μία ακόμη πρόκριση, η ομάδα να φτάσει στους 8. Και από εκεί και μετά, εντάξει, δεν ξέρω τι θα προέκυπτε, αλλά σίγουρα θα είχαμε ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το αίσθημα της χαράς, της δουλειάς, ας πούμε, της αμοιβής της δουλειάς που έγινε, και όλων αυτών των 50 περίπου ημερών που ζήσαμε μαζί όλοι πολύ δυνατές στιγμές. Και θα δικαιωνόταν, νομίζω, coach, και αυτές οι υψηλές προσδοκίες που μπήκαν μετά τις πολύ καλές εμφανίσεις στην πρώτη φάση. Ναι, ακριβώς. Εντάξει. Εμείς, όπως ξέρετε πολύ καλά, πήγαμε πολύ συγκεντρωμένοι και με χαμηλό προφίλ. Δεν είχαμε κάποιο λόγο να ανοιχτούμε περισσότερο. Βέβαια, ζώντας κάθε μέρα τα παιδιά αυτά και την ομάδα, αρχίσαμε σιγά σιγά και εμείς να πιστεύουμε ότι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Αυτό είναι στον πρώτο γύρο και νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ομάδα, παρότι είχε τη δυνατότητα να επιλέξει αντιπάλους στο τελευταίο παιχνίδι, που ξέρετε, αν έχανε από την Αργεντινή, ούτε καν πέρασε από το μυαλό μας. Θέλαμε να κάνουμε το καλύτερο. Νομίζουμε ότι έτσι αντιπροσωπεύει την εθνική ομάδα. Και πέσαμε πάνω στη Σερβία. Δυστυχώς δεν καταφέραμε στο τελευταίο παιχνίδι να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Με αποτέλεσμα να φύγουμε έτσι με μια έντονη δόση πίκρας, να μην πω απογοήτευσης, να πω έτσι πίκρας, ας πούμε, για το συνολικό. Μια πικρή γεύση. Ναι, για το συνολικό αποτέλεσμα. Τώρα που έχουν περάσει κάποιες μέρες, έχουν περάσει, ξέρω εγώ, 3-4 μέρες, οπότε ενδεχομένως με λίγο πιο καθαρό μυαλό να έχετε αναλύσει περισσότερο τα αίτια της ήττας. Υπάρχει κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που είχατε πει από την αρχή, που είχε πει και ο coach, ότι δεν μπήκαμε τελικά πνευματικά έτοιμοι στο παιχνίδι? Υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για αυτό που συνέβη? Κοιτάξτε, είναι ένα συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Το βασικό είναι αυτό: δεν ξεκινήσαμε καλά. Για κάποιο λόγο ήμασταν λίγο πιο μουδιασμένοι και εντός εισαγωγικών πιο κουρασμένοι, θα έλεγα, από τους Σέρβους. Από εκεί και πέρα ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ στη διοργάνωση, που έπρεπε να κυνηγάμε για μεγάλο διάστημα. Και που δυστυχώς, παρά θα πω την καλή εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, δεν μπορέσαμε να πάρουμε κεφάλι εμείς ώστε να ανατρέψουμε λιγάκι τα δεδομένα και να μπει το άγχος προς την πλευρά της Σερβίας, που και αυτή ήταν πάρα πολύ έτσι αγχωμένη, γιατί οι εμφανίσεις του πρώτου γύρου είχαν προκαλέσει διάφορα σχόλια στη δική τους την πλευρά. Αυτό δυστυχώς δεν λειτουργήσε υπέρ μας. Συν το ότι αυτή η ομάδα κατάφερε να αναδείξει ίσως τη μοναδική αδυναμία αυτής της ομάδας δικιάς μας, με την παρουσία των ψηλών. Ξέραμε ότι η γραμμή μας δεν είναι έτοιμη, ότι ο Γιάννης έκανε τα πάντα. Βέβαια ήταν πολύ κουρασμένος από ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Ο Ιαν ήρθε από τραυματισμό, έκανε μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει στην κατάσταση αυτή που παρουσιάστηκε στην Ισπανία, και που ο Ανδρέας, ας πούμε, ήρθε το παιδί τελευταία στιγμή για να συμπληρώσει. Νομίζω ότι οι Σέρβοι το χρησιμοποίησαμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς αναγκαζόμασταν να στέλνουμε βοήθεια στον ψηλό για να καλύψουμε τον Γιάννη, είτε από φάουλ είτε από τη φθορά που είχε.
και αυτοί στην περιστροφή βρίσκανε ανοιχτά σου, τα οποία όπως είδαμε όλοι ήταν πάρα πολλά, ναι, πολλά μέσα. Ναι. Ήταν τουλάχιστον 3 με το τελευταίο δευτερόλεπτο με τη λήξη. Σωστά, σωστά. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν τα παιδιά ή δεν κάναμε, απλά ήταν και αυτοί σε πολύ καλή μέρα και όλα αυτά. Αλλά ήταν η μόνη ομάδα που θα πω πάλι έτσι ανέδειξε το πρόβλημά μας. Που το ξέραμε εν ολίγης όλοι ποιο είναι. Ναι, σαφέστατα. Ναι, και οι άλλοι. Με τον τρόπο, σωστά. Το και η Αργεντινή το είχε καταλάβει και οι Κροάτες θα το είχαν καταλάβει, αλλά ναι, κανείς δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει. Αυτό ήταν η ιστορία. Απλά δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε και μια ακόμα αδυναμία που βγάλαμε σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν η αδυναμία που παρουσιάσαμε στο παιχνίδι ένας εναντίον ενός. Δηλαδή, έλεγα τον Μπιέλιτσα να δημιουργεί τεράστια ρήγματα, να παίρνει την μπάλα από τα 6,75 και όποιον και να έχει αντίπαλό του να καταφέρει να τον οδηγεί είτε στο φάουλ είτε κοντά στο καλάθι. Και αυτό νομίζω ότι ήταν ένα σημείο το οποίο. Αυτό ήταν σημείο, και, αλλά εμείς όπως θα ξέρετε δεν έχουμε τον παίχτη. Φέτος δεν υπήρχε ο παίχτης ο οποίος θα έχει τον αντίστοιχο ρόλο. Και γι' αυτό ήμασταν μια ομάδα που στηριζόμασταν περισσότερο στην ομαδική δουλειά, στην καλή κυκλοφορία και μέσα από την έξτρα πάσα να μπορέσουμε να βρούμε τον παίχτη που ήταν στις κατάλληλες συνθήκες για το σουτ. Δεν είχαμε τον παίχτη δηλαδή σε αυτό το ρόστερ που θα μπορέσει να διεισδύσει. Εντάξει, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Μπιέλιτς ας πούμε έκανε αυτή τη δουλειά πάρα πολύ καλά, παρότι είχαμε ετοιμαστεί αρκετά ειδικά εναντίον του. Νομίζω ότι ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές που μας δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα εκεί. Ας πούμε δεν καταφέραμε να βγάλουμε όλα αυτά που είχαμε πει και να είμαστε στα 100% έτοιμοι. Δεν το καταφέραμε και αυτό το πληρώσαμε. Και το άλλο εντυπωσιακό coach είναι ότι για παράδειγμα παίκτες όπως ο Κάλινιτς με 4,5 πόντους μέσω όρο στη διοργάνωση είχε 12 πόντους στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το πρώτο δεκάλεπτο, όχι καν. Το πρώτο δεκάλεπτο και τελείωσε με 12. Εντάξει, αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Τώρα τεχνικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εντάξει. Το παιδί αυτό βρήκε μια ευκαιρία, κέρδισε κάποιες μπάλες. Νομίζω ότι υπάρχουν, το ξέρετε καλύτερα από τους δημοσιογράφους, ότι κάθε ομάδα παίρνει ένα ρίσκο. Ναι, αναγκαστικά ναι, ναι, παίρνει ένα ρίσκο. Δεν θα προετοίμαζε την ομάδα ο Κατσικάρης και οποιοδήποτε προπονητής για να αντιμετωπίσει τον Κάλινιτς. Ναι. Ότι ο Κάλινιτς σε μια μέρα έκανε αυτή την εμφάνιση, είναι αυτό που λέμε ότι μπορεί να συμβεί. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι ο σκοπός που τον είχε βάλει ο προπονητής του περισσότερο ήταν να περιορίσει τον Παπα-Νικολάου και τις δικές του διεισδύσεις προς το καλάθι. Παρά στο να σκοράρει και να δώσει τέτοιον αέρα στην ομάδα. Αλλά είναι, αυτό είναι το παιχνίδι, ας πούμε. Έτσι είναι το μπάσκετ, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, αυτό το παιδί εξελίχθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, ήταν καταλήτης, θα έλεγα, για το τι ακολούθησε. Γιατί έδωσε πολύ μεγάλη ανάσα στην επίθεση της Σερβίας και με εύκολους πόντους προσωπικούς, που νομίζω ότι ήταν τελικά και αυτό που έκανε τη διαφορά. Εμείς και ψυχολογικά μας πόνεσαν αυτοί οι πόντοι, νομίζω. Ακριβώς. Το μόνο που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει σαν μια δεύτερη σκέψη ήταν να είχαμε χρησιμοποιήσει πιο σωστά τα φάουλ μας, ώστε να μπορέσουμε να κόψουμε το ρυθμό εκείνη τη στιγμή και να είχαμε μια ισορροπία καλύτερη, θα έλεγα, από την αρχή. Δυστυχώς δεν το κάναμε. Εντάξει, και αυτό είπα προηγουμένως, είναι ένα συνδυασμός αρκετών πραγμάτων. Συν ότι η Σερβία ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και πολύ καλά διαβασμένη, όπως όλες οι ομάδες όμως νομίζω. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει ομάδα η οποία δεν είναι ανέτοιμη στο γήπεδο. Απλά κάποιοι μπορούν να το κάνουν αυτό που προετοιμάζουν και κάποιοι δεν μπορούν να το κάνουν. Ναι, πολλές φορές το πλάνο δεν μπορεί να βγει κάποιο κάτω, αλλά πάντα σίγουρα υπάρχει κάποιο πλάνο από όλους τους προπονητές. Δεν τίθεται θέμα, ειδικά σε αυτό το επίπεδο είναι ασυζήτητο. Κόρτς, τη ζώνη τη σκεφτήκατε καθόλου σε αυτό το μάτσο? Εντάξει, πέρασε από το μυαλό μας, αλλά με τα σουτ που είχαν ναι, εκείνη τη στιγμή το αποκλείσατε. Ότι είναι ίσως ρίσκο, ναι. Και επειδή είμαστε μια ομάδα που δουλεύει πολύ στο man-to-man και σε όλο το γήπεδο και στο μισό γήπεδο, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να πάμε με το, ας το πούμε, δυνατό μας κομμάτι και να μπορέσουμε να κάνουμε την ανατροπή. Γιατί να σου πω την αλήθεια, σε κανένα σημείο του αγώνα δεν πιστεύσαμε ότι δεν μπορούμε να το γυρίσουμε. Μόνο στα τελευταία 5 λεπτά. Έτσι ήρθε μια. Γι' αυτό άνοιξε και το σκόρ. Όχι χαλάρωση, αλλά θα λέγαμε απογοήτευση. Ναι. Είναι κυριάρχηση, ας πούμε, πάνω στα υπόλοιπα και δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Coach, για να πάμε και στα θετικά αυτή τη διαδρομή. Γιατί έχει πάρα πολλά θετικά και νομίζω ότι άμα τα ζυγίσουμε, θεωρώ ότι τα θετικά είναι πολλά περισσότερα από τα αρνητικά. Τι κρατάμε? Κοιτάξτε, ξεκίνησε μια καινούργια προσπάθεια, πραγματικά καινούργια. Έτσι, μετά από αρκετά χρόνια στην Ομοσπονδία, εγώ είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι. Ξέρω όμως πολλά πράγματα, έχω ακούσει και έχουμε και την τύχη να είμαστε μαζί με παιδιά τα οποία τα γνωρίζουμε πολλά χρόνια. Γίνανε πολλά όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας, το πώς στήθηκε η ομάδα, το πώς δούλεψε η ομάδα. Γίνανε πολλά καινούργια βήματα, σημαντικά, που νομίζω ότι έχουν κερδίσει όλο τον κόσμο που ασχολείται με την ομάδα. Και αυτά μπορούν να είναι μεγάλες βάσεις ώστε να γίνει κάτι καλύτερο στο μέλλον.
Το επόμενο κομμάτι που μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι αυτές οι 50 μέρες με τα παιδιά αυτά ήταν καταπληκτικές και σαν εμπειρία. Υπήρχε άριστη συνεργασία, έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι όλοι μας, όλο το team και όλοι οι παίκτες φύγαμε κερδισμένοι από αυτό το τουρνουά. Όσον αφορά εννοώ τις εμπειρίες, γίναμε καλύτεροι πάνω στο κομμάτι της δουλειάς μας. Και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό γιατί, όπως είπατε και στην αρχή της κουβέντας μας, συνήθως τα παρατράγουδα ήταν αυτά που κυριαρχούσαν στο τέλος ενός τουρνουά, ακόμα και πολλές φορές πετυχημένων εμφανίσεων. Ενώ θα σας πω την αλήθεια ότι εγώ δεν στεναχωρήθηκα τόσο πολύ την Κυριακή το βράδυ, γιατί σε ένα παιχνίδι περιμένει το αρνητικό αποτέλεσμα. Όσο στεναχωρήθηκα την ώρα του αποχαιρετισμού στο αεροδρόμιο την επόμενη μέρα το πρωί, κάποια παιδιά φύγαν για Θεσσαλονίκη συνεχόμενα, κάποιοι ετοιμαζόταν για το εξωτερικό. Και έτσι ήταν πολύ συγκινητική στιγμή μεταξύ μας. Και εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, συνειδητοποίησα πόσο άδικο ήταν που γυρίσαμε και δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε το κάτι καλύτερο. Και ήταν έτσι πολύ στενάχωρο. Και μάλιστα να πω εδώ ότι άνθρωποι που έχουν ζήσει και προηγούμενες διοργανώσεις και προηγούμενες επιστροφές από τυχόν κακά αποτελέσματα, αυτό που έλεγαν είναι ότι πέρσι, για παράδειγμα, η ομάδα είχε αποχαιρέτησε ο ένας τον άλλον στο αεροδρόμιο μέσα από τα δόντια της. Δηλαδή, το κλίμα δεν ήταν καλό. Και αυτή τη φορά στάθηκαν όλοι στη συγκίνηση που υπήρχε και στην έτσι, πικρία, να το πω έτσι, που ο ένας έχανε τον άλλον. Είναι αλήθεια, ήταν πολύ έντονο. Είναι πραγματικά αλήθεια. Δεν είναι ούτε σχήμα λόγου ούτε τίποτα. Ήταν πάρα πολύ έντονες στιγμές και νομίζω από εκεί ξεκινάμε για να. Η βάση μας. Ναι, για να στηθεί η επόμενη εθνική ομάδα. Τώρα, όσο αφορά τα υπόλοιπα, νομίζω ότι έχουν μπει βάσεις. Υπάρχουν τα παιδιά που θα μπορέσουν να συμμετέχουν και αυτά στην ομάδα. Ευτυχώς στην Ελλάδα η παραγωγική διαδικασία πάει αρκετά καλά. Και νομίζω ότι μέσα από τη χρονιά που θα ακολουθήσει θα βγουν οι κατάλληλες επιλογές ώστε η ομάδα να πάει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με το όσο πιο δυνατό καλύτερο σχήμα. Μην ξεχνάτε ότι λείπανε πολλά παιδιά φέτος για διάφορους λόγους. Αλλά τουλάχιστον 2-3 περιπτώσεις είναι σίγουρο ότι θα ενισχύσουν την ομάδα στο επόμενο καλοκαίρι ώστε να είναι πιο δυνατή. Θα κάνω και μια δύσκολη ερώτηση. Ναι. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι προσωπικά θεωρώ ότι έχουν το δικαίωμα στην ξεκούραση και αναφέραμε για παράδειγμα στο Σπανούλη, στον Περπέρογλου, παιδιά που έχουν προσφέρει πάρα πολλά στις εθνικές ομάδες και έχουν το δικαίωμα αυτό. Υπήρξαν και κάποιοι άλλοι που, όπως ο Κουφός, την τελευταία στιγμή, την ώρα που ήταν να μπει στο αεροπλάνο, άλλαξε την απόφασή του και αποφάσισε να μην έρθει. Ναι. Ή λέω για παράδειγμα ο Σκοτσιανίτης που για μία ακόμη χρονιά, για τους δικούς του λόγους, αρνήθηκε την συμμετοχή. Θέλω να ρωτήσω αν στο δικό σας το μυαλό, αυτοί που αρνήθηκαν την συμμετοχή στην εθνική ομάδα, όχι για τους λόγους όπως ο Σπανούλης, υπάρχουν στο μυαλό σας για την επόμενη χρονιά? Κοιτάξτε, τώρα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Το είπα, είναι δύσκολη ερώτηση. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι τα παιδιά όπως ο Σπανούλης που για κάποιο λόγο υγείας ή πραγματικά γιατί ήταν καταπονημένοι πάρα πολύ και είναι ο Στράτος, ο Περπέρογλου, ο Λουκάς ο Μαυροκεφαλίδης μαζί με τον Βασίλη στην ίδια κατάσταση. Σίγουρα περιμένουμε να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να ενισχύσουν ομάδα. Κάτι που και οι ίδιοι το θέλουν πολύ. Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτηση. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη κατηγορία που είναι τα παιδιά αυτά, όπως ο Κουφός και ο Σκοτσιανίτης, αυτό θέλει πολύ συζήτηση γιατί ο τρόπος με τον οποίο δεν ήρθαν στην ομάδα δεν ήταν ο πρέπον. Αλλά εκεί νομίζω είναι περισσότερο θέμα της Ομοσπονδίας και βέβαια σε συνεργασία με τον προπονητή. Σωστά. Γιατί ακόμη θα μεσολαβήσει μια αγωνιστική χρονιά, έτσι, και αυτό δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί για τον καθένα. Ναι. Μπορεί σήμερα ένα παιδί που στα μάτια μας να φαίνεται ότι είναι ικανός και πρέπει να έρθει και μπορεί να βοηθήσει και να κάνει, μέσα από τη χρονιά που θα διανύσουμε να δούμε ότι τελικά δεν ήταν καλός, δεν έκανε. Γιατί πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει την εθνική ομάδα αυτή για να βρουν μια αγωνιστική ανάταση. Αλλά πολλές φορές το ξεχνάνε, φαίνεται. Έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και πολλοί ξεχνάνε ότι το μπάσκετ στην Ελλάδα φτιάχτηκε από την εθνική ομάδα. Ακριβώς. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερο σεβασμός. Και εγώ σας λέω και πάλι, δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι χρόνια στην Ομοσπονδία. Ήταν η πρώτη μου συνεργασία. Και έτσι. Αλλά νιώθω πολύ έντονο το συνέστημα ότι αντιπροσωπεύαμε κάτι πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό. Και έτσι νομίζω πρέπει να το αντιμετωπίζουν όλοι. Και μια τελευταία ερώτηση. Με τόση προετοιμασία που έχετε κάνει σαν προπονητικό team, έχετε νομίζω πληρέστατη εικόνα για όλες τις ομάδες πλέον. Ισπανία, Αμερική, πιστεύω ότι θα είναι το ζευγάρι του τελικού. Το λογικό αυτό είναι. Είναι τα μεγάλα φαβόρι. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση οι Ισπανοί να κάνουν την ζημιά στους Αμερικανούς? Θεωρώ πως έχουν δυνατότητα, ναι. Θεωρώ πως έχουν δυνατότητα, καθότι είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Παίζουν μέσα στο σπίτι τους. Είναι μια ομάδα η οποία έχει διανύσει τουλάχιστον μια δεκαετία
με τον ίδιο βασικό κορμό. Όποιος παρακολουθεί τα παιχνίδια τους βλέπει ότι οι συνεργασίες τους και ο τρόπος που πασάρουν και πώς βρίσκουν ένα στον άλλον είναι απίθανος. Και αυτό τους αναβαθμίζει πολύ περισσότερο το ταλέντο που έχουν. Και νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα απέναντι σε μια Αμερική που, βέβαια, εντάξει, μπορεί να λείπουν κάποια ονόματα που ο κόσμος πιστεύει ότι θα ότι ήταν η ναι, θα κάνει διαφορά, αλλά όλοι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και πραγματική ομάδα, όχι μόνο παίχτες με τεράστιο ταλέντο, και αυτό αποδεικνύεται ότι κάθε φορά μόνο σε ένα διάστημα του αγώνα ανοίγουν ταχύτητα και είναι αρκετό για να δημιουργήσουν ένα μεγάλο σκορ ασφάλειας. Θα είναι πολύ δύσκολος τελικός πάντως. Θα είναι ματσάρα, θα είναι από τους πιο ωραίους τελικούς που θα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Έτσι πιστεύω και εγώ, θα είναι πραγματικά αμφίροπος και πολύ δύσκολος. Σε εξέπληξε κάτι μέχρι τώρα, κάποια ομάδα, κάτι που να σου έχει κάνει εντύπωση, κάποιος αποκλεισμός? Όχι, εντάξει, αν θέλουμε να πούμε κάτι που θα μπορούσε σίγουρα να είναι διαφορετικό, αυτή νομίζω είναι η Κροατία. Συμφωνούμε όλοι. Και εγώ, ναι, συμφωνώ. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία, τι να πούμε τώρα, από απίστευτο ταλέντο. Από μέγεθος, από εμπειρία, τα έχει όλα. Αλλά δυστυχώς η εικόνα και στην προκριματική φάση και όχι μόνο στο νοκάουτ παιχνίδι δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι. Κλασική Κροατία. Νομίζω ότι τις απαντήσεις έδωσαν οι ίδιοι όταν είπε και ο Ούκιτς κάποια στιγμή: αυτή είναι η Κροατία, παιδιά. Ναι, αυτό εντάξει. Νομίζω όμως ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Βέβαια. Γιατί όταν έχει μπει αυτή η νοοτροπία, δύσκολα αλλάζει. Σωστά. Και πρέπει να γίνουν μεγάλα πράγματα. Και θα έλεγα έτσι σαν μια θετική έκπληξη τους Βραζιλιάνους για φέτος. Mm-hmm. Είναι μια πολύ πλήρης ομάδα. Το Βραζιλία-Σερβία, τώρα μια που το ανέφερε. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, νομίζω, με ένα προβάδισμα της Βραζιλίας. Ναι. Έχει τους τρεις ψηλούς από το NBA, έχει Γκάρ πάλι από το NBA και το Χουέρτα, ας πούμε, σε επίπεδο Ευρωλίγκας τόσα χρόνια. Είναι πολύ γεμάτη ομάδα με ένα πολύ καλό προπονητή, Αργεντίνο. Νομίζω ότι είναι, θα έλεγα, ας πούμε, η ομάδα για φαβορή για το τρίτο μετάλλιο. Μάλιστα. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το αυτά που μας είπες και το γεγονός ότι βγήκες. Το ξαναλέω γιατί δεν είναι συνηθισμένο στα δικά μας δεδομένα. Και για μένα είναι λίγο δύσκολο γιατί ταξιδεύω για το Ρέθινο σε λίγο και ξεκινάμε μια καινούργια προσπάθεια. Διπλό το ευχαριστώ. Ναι, διπλό το ευχαριστώ. Καλά, καλημέρα. Καλημέρα.